Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα, κυρία Νατσούλη. Η ψυχή είναι η κυρία Παπαϊωάννου των μαρτυρικών χωριών του τόπου μας, να το ξέρετε αυτό. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και θέλω να μας πείτε, κυρία Παπαϊωάννου, περισσότερα για όλο αυτό που είχαμε το Σαββατοκύριακο στην περιοχή μας. Ναι, ναι. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί πλησιάζει η μαύρη επέτειος δύο των τόπων. Ναι. 5 Απριλίου η κλεισούρα και μια εβδομάδα μετά το Κοσταράδι. Ακριβώς. Τα δύο πιο μαρτυρικά χωριά του νομού Καστοριάς. Ναι, υπέφεραν πάρα πολλά, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, προσπαθήσαμε, νομίζω ότι η προσπάθεια που έγινε θα αποβεί πάρα πολύ ωραία. Υπήρξαν μαρτυρίες και από τα δύο χωριά, άσχημες μαρτυρίες πάντα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Μπορούμε να συγχωρούμε, αλλά να μην ξεχνάμε για να μην επαναληφθούν αυτά τα λάθη. Και πρέπει να χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε μέσο μπορούμε. Αυτή τη στιγμή η μηχανή του χρόνου είναι το καλύτερο μέσο που μπορούμε να κρατήσουμε σαΐ τις μνήμες μας ζωντανές. Ναι. Μπορείτε να μας περιγράψετε με λίγα λόγια τι ακριβώς ζήσαμε και στην κλεισούρα, τι έγινε και στην κλεισούρα, τι έγινε και παλιό Κοσταράζι και... Πότε όλο αυτό θα δεθεί και με το δίστομο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, εκτός αν η Καστοριά και δηλαδή Κλεισούρα και Παλαιό Κοσταράζι θα είναι μια ενότητα. Η ενότητα είναι μεγάλη. Περιλαμβάνει όλη την ιστορία του συγκεκριμένου εκτελεστικού αποσπάσματος των SS. Μάλιστα. Ξεκίνησε από εμάς, εδώ από τα μέρη μας, και κατέβηκε προς τα κάτω ως το δίστομο. Μάλιστα. Σε εμάς συνέβη το αντίθετο. Εμείς ήμασταν οι τελευταίοι τώρα στις συνεντεύξεις, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η εκπομπή θα προβληθεί τότε κοντά σε ένα μήνα περίπου, κοντά στην επέτειό τους. Το συγκεκριμένο απόσπασμα επισκέφτηκε την κλεισούρα με τα γνωστά πολύ άσχημα αντίπεινα, τα οποία, σύμφωνα με νέες μαρτυρίες που θα μας παρουσιάσει η εκπομπή, είναι ένα είδος προβοκάτσιας. Και φυσικά ακολούθησε το Κοσταράζι μία εβδομάδα μετά, πάλι αντίπεινα ως μία ανταρτοφολιά, γιατί και το Κοσταράζι μπορεί να μην είχε από μόνο του γηγενείς πολλούς αντάρτες. Στήριζε όμως την αντίσταση. Στήριζε την αντίσταση. Βέβαια, λόγω της φυσικής του θέση, τους υπόπτες έμεναν πάρα πολύ εκεί και φυσικά τους ανεφοδίαζε. Όλο αυτό και ειδικά για το παλιό Κοσταράζι, και ως συνέχεια βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ήδη είχαμε μελήσει και το ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου από τη Θεσσαλονίκη, και που είναι σε συνεργασία φυσικά και με τον Δήμο του Άργου Σωστικού, για να αναδειχθούν αυτά τα θέματα των μαρτυρικών περιοχών. Βλέπουμε ότι για αυτά τα ζητήματα, κύριε Παπαϊωάννου, υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον. Γιατί πιστεύετε? Έμειναν πολύ καιρό στην αφάνεια. Έπρεπε κάποτε να ξεκινήσουν να γίνονται. Ναι. Εμείς ως Δήμος, ο Δήμος Άργους Ορεστικού, συνέταξε και την Επιτροπή Μαρτυρικών Χωριών, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να μπορέσουμε να αναδείξουμε την ιστορία. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της νεότερης ιστορίας μας. Ακόμα υπάρχουν οι πρόγονοί μας, γονείς ή παππούδες, που έχουν ζήσει σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε πλέον να φύγουν. Και όσο ζουν αυτοί άρρωστες. Οι άνθρωποι είναι πολύτιμοι συνεργάτες σας ουσιαστικά. Ναι. Αυτοί είναι οι συνεργάτες μας, όχι πολύτιμοι. Ναι. Αυτοί είναι. Γιατί την ιστορία τη γνωρίζουμε όλοι. Τις προσωπικές μαρτυρίες και τα συναισθήματα από αυτούς τα μαθαίνουμε και εμβαθύνουμε στην ιστορία. Όσο προλάβουμε. Όσο προλάβουμε και όσους προλάβουμε, πραγματικά. Και όσους προλάβουμε πλέον. Γιατί όλοι βρίσκονται σε μια ηλικία... Από 85 και πάνω πια. 85 και πάνω, και δυστυχώς ο κορονοϊός πήρε πάρα πολλούς. Από, πάρα πολλούς. Α,
από αυτούς τους ανθρώπους. Πώς πάει λοιπόν και η πορεία του άλλου θέματος με το Πανεπιστήμιο? Και τους καθηγητές μια... είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας πριν λίγο καιρό, μάλιστα. Ναι, τον κύριο Δωροδανά. Μπράβο. Και τις συνεργάτες του. Λόγω κοροναϊού έχει πάρει ένα μήνα παράταση μέχρι τέλη Μαρτίου. Mm-hmm. Οπότε πρέπει ως τέλη Μαρτίου να έχουμε κάνει και την σχετική εκδήλωση, την ημερίδα, να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα του προγράμματος. Αλλά πάλι εξαρτάται από τον κορονοϊό. Όλα εξαρτώνται από εδώ. Ναι. Λοιπόν, όλα θα έρθουν με τη σειρά τους. Νομίζω ότι οι καταγραφές γίνονται. Αυτό που γράφεται αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά η ιστορία μέσω των προσωπικών μάρτυριών και θα είναι πολύτιμο εργαλείο για το μέλλον. Πραγματικά, βέβαια, και οι δύο περιπτώσεις θα είναι πολύτιμο εργαλείο για το μέλλον. Ναι, ναι. Και να πούμε ότι επειδή βρέθηκα λίγο και στα γυρίσματα, πάρα πολλοί κόσμος, δεν ξέρω τι έγινε στην κλεισούρα, αλλά... νομίζω ότι ειδικά οι νέοι του Κωνσταραζίου βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Έγιναν και αναπαραστάσεις. Όλα αυτά χρειάζονται και κόπο και συντονισμό. Και νομίζω ότι θα βγει ένα πολύ πολύ καλό τελικά αποτέλεσμα. Ναι, τα παιδιά. Τα νιάτα του Κωνσταραζίου εδώ λειτουργήσαν πολύ δυναμικά. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Τα παιδιά του Κωνσταραζίου είναι άξια συγχαρητηρίων. Το έζησαν, έκλαψαν. Δεν ξέρω τι να πω. Σαν να το ζούσαν την ίδια στιγμή, γιατί μέσα σε όλη αυτή την εκπομπή θα δούμε και αναπαραστάσεις αυτών που διηγούνται οι μεγαλύτεροι. Και αυτόν τον ρόλο τον έπαιξαν στα σημερινά παιδιά του Κωνσταραζίου και αυτό έχει μια πολύ πολύ μεγάλη αξία. Έπαιξαν στη θέση των παππούδων τους. Έπαιξαν στη θέση των παππούδων τους, ακριβώς. Είναι πολύ συγκινητικό. Ναι, ναι. Είναι πραγματικά πολύ. Δεν μένει πολύ καιρό. Σας είπα περίπου ένας μήνας. Θα μας ειδοποιήσουν πότε θα. Θα προβληθεί και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε όλοι. Και θα το δουν όλοι, είναι σίγουρο. Θα το δουν όλοι, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Παρακαλώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.